Δεν έχω κάτι πολύ ουσιαστικό να σου πω. Ακούστηκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα απόψε. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πράγματι φταίνε οι αυτοδιοικήσεις πρώτου, δευτέρου, τρίτου, πέμπτου, δεν ξέρω και εγώ ποιου βαθμού. Ένα από τους λόγους του Φούρεζη είναι από το 1996 το σχέδιο πόλη. Ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Και ρίζει ο Δήμος Παιανίας να τον βάλει δικό του, ότι ήταν δικός του. Και ενώ μέσα στο σχέδιο της, της περιοχής είναι το πράσινο της περιοχής. Είπε ο κύριος ότι δεν υπάρχουν σχολεία. Εμείς έχουμε οικόπεδα για σχολεία και δεν πάει ο Δήμος μας να τα δηλώσει στο κτηματολόγιο. Και λέει, όσκα έχω λεφτά να σας δώσω να φτιάξετε σχολεία. Και δεν φτιάχνουμε σχολεία, γιατί ο Δήμος δεν τα δηλώνει. Και πάει και δηλώνει τους δρόμους. Τους δρόμους του Φούρεζη, των γλυκών νερών, τους δηλώνει στο κτηματολόγιο και δεν δηλώνει τα οικόπεδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω γιατί δεν τα δηλώνει, κύριε βουλευτά μου. Εδώ υπάρχουν άλλες ιστορίες που μπορούμε να τις πούμε κάποια στιγμή. Εδώ παίζονται διάφορα παιχνίδια. Οι ιδιοκτήτες λένε ότι τα έχουν πληρώσει τα οικόπεδά τους και ο Δήμος Παιανίας λέει ότι είναι δικά μου, μετά από 40 και 50 χρόνια. Πώς βρεθήκαν αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι ένα περίεργο καθεστώς. Βρισκόμαστε στα δικαστήρια. Η νομαρχία, νάτος, πάλι ο βαθμός αυτοδιοίκησης, η νομαρχία προσπαθεί με έμεσο τρόπο να δώσει με ένα καινούριο, μια καινούργια πράξη εφαρμογής, να δώσει ιδιοκτησία στην Παιανία χωρίς να έχει τίτλη. Δεν έχει τίτλη. Και προσπαθεί να τις κατοχυρώσει ιδιοκτησία γράφοντάς την στο κτηματολόγιο του Κοροφιού. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα τα οποία κατά περιφέρειες πρέπει να αναδειχθούν και να αναδειχθούν ουσιαστικά. Όχι όπως είπε ο κύριος Μέρος, είπε ο κύριος δηλαδή, Μπαλής, να βγουν στην επιφάνεια χωρίς περιστροφές και άλλες ιστορίες. Λοιπόν, ευχαριστώ προς το παρόν. Πάσε το λόγο. Βασίλη, να πείσουμε.